Καλημέρα σας και από εμένα. Νομίζω ότι θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα της ATCOM για την ευκαιρία που μας δίνει να είμαστε σήμερα μαζί σας. Η σχέση μας με την ATCOM πάει ορισμένα χρόνια πίσω, αλλά χρόνο με το χρόνο ενδυναμώνεται. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είμαστε πεπισμένοι ότι επειδή έχουμε κοινούς στόχους, θέλουμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στους πελάτες μας, πιστεύουμε ότι όχι απλά θα δυναμώσει, θα γίνει όλο και περισσότερο και πιο στρατηγική. Και σκοπεύουμε να επενδύσουμε σαν Microsoft στη συνεργασία αυτή. Εγώ μέσα στα επόμενα πολύ λίγα λεπτά θέλω να καλύψω δύο θέματα. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες τάσεις οι οποίες υπάρχουν και παρατηρούμε σε συζητήσεις μας με retailers και με πελάτες από όλο τον κόσμο και να μοιραστώ και κάποια παραδείγματα μαζί σας, με λίγα σχετικά με τεχνολογίες που έχουν επιλέξει ορισμένοι retailers και κάτι το οποίο βλέπουμε να έχει μια κοινή συνιστόσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Η κοινή διαπίστωση είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως έχει αλλάξει κάθε industry, έτσι έχει αλλάξει και τη λιανική. Φεύγουμε από την εποχή των μαζικών επικοινωνιών και πάμε σε μια εποχή πιο προσωποποιημένη. Μια εποχή όπου οι προσδοκίες των πελατών μας, των καταναλωτών, είναι να παίρνουν προσωποποιημένες εμπειρίες. Σαν Microsoft, δεν πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες αυτές μπορούν να έρθουν μόνο από το φυσικό κατάστημα ή κατά άλλους μόνο από τον ψηφιακό κόσμο. Θεωρούμε ότι αυτά τα δύο πρέπει να ενώνονται, πρέπει να συμπληρώνει το ένα το άλλο και μόνο έτσι θα υπάρχει επιτυχία. Την επιτυχία όμως, για να μπορέσουμε να την κάνουμε απτή, πρέπει να μπορούμε να τη μετρήσουμε. Και εδώ σε μια εταιρεία μέσα υπάρχουν διάφοροι ρόλοι, από διευθυντές marketing, διευθυντές προσωπικού, μέχρι διευθυντές λειτουργιών, οι οποίοι θέλουν να πάρουν απαντήσεις σε μόνιμα ερωτήματα. Μπορώ να βελτιώσω το forecast μου? Μπορώ να μειώσω το απόθεμα στα καταστήματα? Μπορώ να αυξήσω το margin μου? Μπορώ να κάνω το προσωπικό να επικοινωνεί πιο γρήγορα μεταξύ μας? Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις έρχεται η τεχνολογία και προσφέρει κάποια εργαλεία τα οποία πλέον μας δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε μετρήσιμες απαντήσεις. Θα έλεγα ότι μία από τις πιο γνωστές υλοποιήσεις είναι η μεταφορά ψηφιακών, να το πω, interactions, μέσα σε ένα κατάστημα, για να μπορεί ο πελάτης να δει πολύ ωραίες εμπειρίες. Εξαιρετικά είναι τα παραδείγματα που θα βρείτε απ' έξω. Διαδραστικά τραπέζια, διαδραστικές οθόνες, πράγματα τα οποία συμπληρώνουν την εμπειρία του πελάτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλα τα είδη λιανικής, σε ολόκληρο τον κόσμο, από food industry μέχρι υπηρεσίες υγείας. Είναι τεράστιο το εύρος. Μια άλλη γνωστή αλυσίδα, η FNAC, έκανε μια διαφορετική προσέγγιση. Ήθελε να μπορεί να δίνει πιο γρήγορα απαντήσεις και να απαντάει πιο γρήγορα σε προσφορές για τους πελάτες της. Και τι είπε? Ότι ό,τι αφορά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν προσφορά σε πελάτη, δεν θέλω να ανταλλάσσονται email, instant message. Τι πιο απλό, τι πιο κατανοητό. Νέοι εργαζόμενοι, νέα παιδιά που είναι πιο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, αντί να στέλνουν ένα email στον άλλον και να βλέπουν λίστες με unread email, ένα instant message που είναι και πιο εξοικειωμένοι και μπορούν να απαντήσουν από παντού. Απλές λύσεις, αλλά αν σκεφτείτε ότι αφορά 14.000 εργαζόμενους, η εξοικονόμηση είναι τεράστια. Περνώντας σε ένα άλλο παράδειγμα, θα έλεγα ακόμα και πιο παραδοσιακά brands, global brands όπως η L'Oréal, που έχουν να κάνουν με τελείως προσωπική χρήση, κάνουν τεράστιες επενδύσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες, για να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Μία κυρία μπορεί να παίρνει προσωποποιημένες, να το πω, προτάσεις ομορφιάς από το κινητό της με βάση τα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Πράγματα τα οποία θα ήταν ανήκουστα στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα πάμε σε κάτι το οποίο για μένα είναι λιγάκι πιο ενδιαφέρον από πλευράς τεχνολογίας. Μία αλυσίδα με πάνω από 1.600-1.700 καταστήματα στις ΗΠΑ με οικιακά είδη. Ένα προϊόν το οποίο κάποιος μπορεί να το θεωρεί βαρετό ή καθόλου σεξι να έχεις τέτοια προϊόντα. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική τεχνολογία για να βοηθάει τους πελάτες της στα καταστήματα να κάνουν visualize αυτό το οποίο πάνε να αγοράσουν στο δικό τους χώρο.
και το χρησιμοποιούν με ολογράμματα. Και επειδή αυτό είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω, παρακαλώ να το δείτε με ένα απλό βίντεο. Τέτοιες λύσεις είναι λύσεις που θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Να μπορούμε να βοηθάμε τον πελάτη να ζήσει την εμπειρία, είτε πώς θα γίνει το σπίτι του ή η κουζίνα του, ή ακόμα και πώς θα είναι το ρούχο το οποίο θα πάρει σε οθόνες όπως θα βρείτε έξω. Προχωράω σε ένα, να το πω, τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι λιγάκι διαφορετικό. Γνωστή αλυσίδα σε όλους, τα McDonald's. Αποφασίσανε να κάνουν μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς μιλάνε με τους χρήστες τους. Και δεν είναι ότι φτιάξανε μια απλή εφαρμογή στο κινητό. Είναι ότι χρησιμοποιήσανε όλα τα insights, όλα τα δεδομένα από το πού πάνε οι πελάτες τους, τι τους αρέσει, πού κάνουν check-in, πού κάνουν like, και μπορούν και τους κάνουν πιο προσωποποιημένες προτάσεις και πιο προσωποποιημένες προσφορές. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι πλέον, με νέες προσεγγίσεις όπως το proximity marketing, δίνεται η δυνατότητα, μπαίνοντας σε ένα χώρο, την ώρα που είσαι εκεί κοντά ή την ώρα που είσαι στο ταμείο, να σου έρχεται στο κινητό το κουπόνι. Θέλω να σκεφτείτε το εξής. Πόσα newsletter και πόσες προσφορές λαμβάνετε όλοι το βράδυ. 12 η ώρα στέλνει newsletter έκπτωση τάδε σε ένα προϊόν. Είναι αυτό το ίδιο αποτελεσματικό με το να σου έρθει η έκπτωση την ώρα που πλησιάζεις το ταμείο? Ή αν όχι η έκπτωση, η ενημέρωση για το καινούριο προϊόν, υπηρεσία ή το upsell, να μπαίνεις σε ένα χώρο και εκείνη την ώρα να ενημερώνεσαι επί τόπου για κάτι που εσένα σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα λίγα παραδείγματα τα οποία είδαμε προσφέρουν λύσεις, οι οποίες άλλες είναι πιο πρωτοποριακές, άλλες είναι πιο απλές, αλλά προσφέρουν λύσεις και insights στη σύγχρονη λιανική. Οι ευκαιρίες που δίνονται με τα νέα insights και με τα data τα οποία παράγονται από τα νέα ψηφιακά εργαλεία είναι εξαιρετικές και θεωρούμε ότι υπάρχει θαυμάσια ευκαιρία, θαυμάσια δυνατότητα για ανάπτυξη για όλες τις εταιρείες. Εμείς θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να μιλήσουμε μαζί με την ATCOM, είτε μαζί απευθείας και σε συνεργασία με την ATCOM και με το δίκτυο των συνεργατών μας, να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε πολύ καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.